Σε παλιώσατε ακόμα. Οι κάμερες έτοιμες, εντάξει, γράφουνε. Πάμε. Τώρα ποιοι είναι επίσημοι να δούμε. Κύριε Δημοτική, εσύ μου. Πρόεδρο δεν βλέπω. Δεν πειράζει. Μπορούμε και μόνοι μας. Ποιο ας πούμε. Α, κύριε Πρόεδρε, να είναι μπροστά εδώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαββή, περάστε μπροστά κάποιος στο παρακείο. Ποιοι είναι επίσημοι, εσείς είστε επίσημοι. Έλα. Να, καλά και στην άδεια, ποιο είναι διάδειο εδώ πέρα. Θα κλαίρε, κυρία Προεδρεσταμένη, ο κύριος Σαββή, πρέπει να περάσει μπροστά. Οι δασκάμενοι δεν συνάδουν την προσταμένη διαβολική με λεπτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, Δημοτικού Διαμερίσματος Πυλών. Δεν θα φύγετε μπροστά. Το ίδιο θα πουλώσει, κύριε Πρόεδρε, γιατί εκεί κάνει την εκκλησία. Κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, κυρία Γραμματεία του Δημάρχου, κύριε Πρώην Πρόεδρε, κύριε Εξιστική Σύμβουλη, κυρία Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Αυγαρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε καθηγητά, λυπή επίσημη, αγαπητοί μαθητέ, καλό καλοκαίρι. Κοίταξε του, λάμπουνε, δεν λάμπουνε από χαρά, βέβαια. Και όχι μαθητές, οι δάσκαλοι λάμπουν από χαρά γιατί πουνάνε και λιώνουν τα μαθήματα. Όχι απόψε, 15 ήρθε, λέει το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά επειδή έχουν τα άλλα σχολεία γιορτές και εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε να τις βλέπουμε, αύριο έχει το ΑΠΕΡ, μεθαύριο έχει το δεύτερο σχολείο της πόλεως και μάλιστα και μια τελετή συγκινητική, να ξέρετε, ο κύριος ο συνάδελφος Χατζηπροχής Αριστίδης, περισύνταξη και την τελευταία του εκδήλωση, την Παρασκευή το βράδυ στην Πηγάλη και Σάββατο το πρώτο σχολείο των Ποτίδιων στο Αμφιθέατρο. Τα άλλα δεν μας καλέσαν, δεν ξέρω αν έχουν γιορτές ή εκδηλώσεις, γι' αυτό δεν τα λέω. Λοιπόν, τα παιδιά μας είναι έτοιμα να σας πούν δύο λόγια για την απόψινή μας γιορτή που και εμάς ήταν συγκινητική, αφού και εμείς αποχαιρετούμε τη συνάδελφο υπεύθυνη του Λοημέρου Βήματος, την κυρία Μαρία Πυράκη, την οποία αρχίσει να χειροκροτάται από τώρα. Θα σας πω πολλές χαρές. Λοιπόν, δύο λόγια για το σχολείο μας. Πώς λειτουργήσε φέτος με αυτούς τους 6 υπέροχους μαθητές, μοναδικούς και ανεξαρτήτως. Πώς τους βλέπετε, σε χέρια. Θα σας συστήσω. Πρώτος, Βασίλης Κούλος, από φυτά. Άρα και σαν μία επίσης, από φυτά, να πάρει πολύ κάτι και γίνει το Βασίλη. Ειρήνη Παρδαούλη, μία, στην τρέφτη που πάρει στη λέξη. Η Γάμης Καλοκόπος, από την Τρετάτη πάει στη Πέμπτη. Μαρία Νταλίδη από την Τρίτη στην Τετάρτη και Γιώργος Ζαβαρής επίσης από την Τρίτη στην Τετάρτη. Κι αν ρωτάτε με τι βαθμό φεύγουν όλοι, θα σας το πω εγώ. Άριστα 10. Το προσωπικό του σχολείου, η κυρία Μαρία Πυράκη, μέσα στην Τουρεμέρα του Μάτρου, η οποία αφού έμεινε 2 χρόνια εδώ στο νέο νόμος, αποφάσισε να πάει πιο κοντά στην πατρίδα της. Τι να πούμε τώρα. Εκείνη θα το μετανιώσει βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Όχι, να πάει εκεί που θέλει, θα είμαστε κάθε καλό, να το πούμε μετά. Είχαμε επίσης φέτος 3 ειδικότητες, τον κύριο Αντώνη Κοντονικόλα που είναι εδώ μαζί μας. Παρανακόρα, είναι καθηγητή μουσικής, γέμισε το σχολείο με ευχάριστες νότες, την κυρία Θέη Πίλιαρη που ήταν καθηγήτρια πληροφορικής, και είναι και σήμερα στο Λιώτο, την κυρία Παναγιώτη Σταματιάδου, την καθηγήτρια γυμναστικής φυσικής αγωγής του Μωρού, η οποία επίσης ενθουσιάζει στο εξωτερικό, δηλαδή στην Ιδλαμία, στην Αγάμο, είναι βαφτίστη παιδί της. Τα παγκαλά, εντάξει. Βεβαίω το σχολείο δεν έχει παιδιά σε 2 μικρές τάξεις πρώτη και δευτέρα, γιατί δεν κάνετε παιδιά εσείς. Εσείς σου φέρετε λοιπόν γι' αυτό. Αλλά επειδή σήμερα γεννήθηκε ένα παιδί πριν λίγη ώρα και χάλασε με τη φεγγύη ο κόσμο, δεν θα πω τίποτα. Ήρθανε παιδιά και όσο έρχονται παιδιά, το σχολείο θα έχει παιδιά. Και θα είναι ανοιχτό και θα λειτουργεί. Αν και μερικοί θέλουν να το κλείσουν, αλλά του είπα και το ξαναλέω, να του το πείτε σα παρακαλώ ότι όσο είμαι εγώ εδώ, δεν θα κλείσει το σχολείο των Πυλών. Όμως το σχολείο θα κλείσει, βέβαια. Διότι μερικά παιδιά λένε πως έχουν ωραίο κλίμα, αυτά δυστυχώς είναι τα επιχειρήματα. Διότι πολύ σοβαρά θέματα αφήνουν μερικές κυρίες και μερικούς άσχετους κυρίους που τα διαχειρίζονται στο Δήμο και είναι εσείς αμήνες. Και τους δασκάλους που είναι υπεύθυνοι και ξέρουν τα προβλήματα, δεν τους καλούν ποτέ να συζητήσουν. Αυτή είναι η πολιτική των αρχόντων μας. Με όνομα και επώνυμο, πατήρ Καλλίλικος, ΕΦΑ, ΤΑΔΕ, δημοσίως. Γιατί εγώ μιλάω πάντα δημοσίως. Δεν κάλεσαν ποτέ κανένα μας να συζητήσει τα θέματα αυτά, που είναι πολύ σοβαρά θέματα και αφορούν τα σχολεία.
κάποιες κυρίες, κάποιους συλλόγων πότε-πότε, ξέρετε τι επιχειρήματα έχουν. Έχει μια τετάδε φορολογία, ωραίο κλίμα. Εκεί τα παιδιά θα μαθαίνουν πιο εύκολα. Αλίμονο. Και πού θα ξέρουμε ποιο είναι το πιο ωραίο κλίμα. Ή ότι λέει αν τα δικά του συντροφού, πού λέμε εμεί. Θα κάτσουμε κάτω, πρέπει να κάτσουμε κάτω, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Αλλά πρέπει να καθίσουμε κάτω χωρίς τέτοιου επιχειρήματα, με σοβαρά επιχειρήματα, επιστημονικά, παιδαγωγικά, να δούμε τι θα γίνει το νησί μας, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, το μέλλον του δηλαδή. Αλλά αν αφήνουμε τον καθένα να κάνει μόνος του, ενεργή, αυτοδυνάμος και αυτοδικαίως και με το έτσι θέλω, θα μας έχει απέναντί. Εμένα τουλάχιστον προσωπικώς. Γιατί αν τα σχολεία κλείσουν, θα κλείσουν τα χωριά. Θα σβήσουν τα χωριά. Σκεφτείτε το χωριό αυτό το μικρό, αν δεν είχε ούτε 6-7 παιδιά και μάθοντας κάποιους εδώ πέρα, να κάνουμε αυτές τις γιορτές. Τι θα ήτανε, ένα χωριό βουβό. Παρακαλώ. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω λοιπόν, ας είμαστε και λίγοι. Με αυτούς τους εκλεκτούς δασκάλους που έχουμε, προσπαθήσαμε και φέτος να ζήσουμε ωραία, να μάθουμε πράγματα, να αποκτήσουμε εμπειρίες, τις οποίες θα δείτε μετά σε λίγο με βάση πρωτινές εικόνες, τα οποία δεν σας λέω την αρχή, θα τα πω ύστερα και θα τα βλέπετε κιόλας, να πάρετε κι εσείς μια γεύση. Τι κάνουν τα μικρά αυτά παιδιά εδώ, σε αυτό το μικρό χωριό, το πιο μικρό της Καρπάτου. Λοιπόν, τώρα δίνω το λόγο στα παιδιά, να πούν τα βήματά τους και επειδή είπαμε είναι λίγα, μαζί και εσύ να τραγουδήσετε μαζί τους τα ωραία αυτά της Καρπάτου τραγούδια. Γιατί η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε ένα νησί. Δεν ξέρουμε ποιο είναι. Βέβαια το σκηνικό εκεί κάτι δείχνει, αλλά δεν έχει σημασία καμία σχέση με τα πρόσωπα του σκηνικού με το έργο που θα δείτε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και αμέσως του πηγαίνει τον λόγο να πούμε τα βήματα. Θα αρχίσουμε τα μικρά παιδιά. Τον Γιώργο και τη Μαρία. Το κολύμπι. Τα φωλιά είναι κρυσμένη για να χτίσω στο χορό. Πώς μου αρέσει το κολύμπι στον ωραίο λευκό χρώμα. Μπλουμ απάνω, μπλουμ και κάτω. Μπλουμ στο κύμα τάγκη. Πώς μου αρέσει το κολύμπι στον ωραίο λευκό χρώμα. Πέφτε γλάστο στο νερό μαζί μου. Πέφτε στο νερό μαζί μου, γλάει μου έτσι χαρό. Πώς μου αρέσει το κολύμπι στον ωραίο λευκό χρώμα. Καλά κολύμπι, καλά κολύμπι. Μαρία, Χάιντε, χάιντε, βρε παιδιά, πάμε στην Αγία Μαρίνα. Χάιντε, χάιντε, βρε παιδιά, με την όμορφη πεζίνα. Και ο Μιχάλης Καραγκόπος, πριν πούμε το πρώτο μας τραγούδι. Πριν πούμε, είπα, το πρώτο μας τραγούδι. Ας είναι το πίσω πρώτο. Ψαράς. Μέσα του λιμανιού ραγμένη, τα γαλήνια τα νερά. Μια ψαρόπαρκα φρισμένη, την αγκούλα τον ψαρά. Όπου να είναι θα κινήσει. Πριν ο ήλιος να φανεί, την καρκούλα του καλύσει και θα βλώσει το μανί. Θα λιμενίσει όλη μέρα. Με την πάρκα στα νικά και ο γνούς του όλος πέρα, το γαλίδι θα πετά. Βράδυ βράδυ θα γυρίσει. Ω χαρούμενη στιγμή. Και θα φτάει για να πουλήσει με παιδιά του το ψωμί. Έλα, θαλασσάκι. Thank you.
να έχει τώρα ξετραγουδάκι και θα σα ενημερώσω. Πάμε, η Ειρήνη Βαρδαούλη. Σήκω στο μικρόφωνο. Γάλλωση. Τα γλυκογάλανα νερά σου, πλανέστα θάλασσα γυρνώ. Και στα πλυσμένα κύματά σου, ζωή χρυσή πάμε περνώ. Φυσάει μαέστρος δραμουγκάνα, τα ξιάρτια κλείζουν τα πανιά. Το δειλινό με την καμπάνα, θα μπούμε στο νησί παιδιά. Θάλασσα πλατιά, νάφη λεβεδιά, με καλή καρδιά, έλια μόλα γεια. Τι άλλο έχει το λόγο. Τραγούδι θαλασσινό. Στον ουρανό φεγγάρι, θάλασσα γυαλί. Η βάρκα μας με χάρη, την αμμουδιά φιλή. Παιδιά, μπήδατε μέσα, καιρός για γλέντι πια. Για μόλα και για λέσα, να πάμε με κουπιά. Φύσα δροσά το αγέρι, να ανοίξω με πανί. Η θάλασσα μας ξέρει, η μέρα είναι γαλανή. Το κύμα μουρμουρίζει, στην πρώτη μας μαυρό. Και ένα τραγούδι αρχίζει με τα κουπιά ελαφρό. Εμπρός τα λασσοπούλια, τραβάτε στο βολιά. Ποιος να βυθίσει πουλιά, γινούμε στη στεριά. Μανούλα και ο Βασίλης, το τελευταίο του ποιμερίου να μας εξαρτήσει τη ζωή στην δηλαδή της πολιτικής στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο λένε ποιήματα. Στο Λύκειο, Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Εντάξει. Και ο Βασίλης, το τελευταίο. Το καλοκαίρι. Ήρθε πάλι καλοκαίρι και θα κλείσουν τα σχολεία. Και θα αφήσουμε στην άκρη πολύ διασάκια και βιβλία. Σε βουνά και παραλίες όλοι μας θα ξεκινούμε. Και τον καθαρό αέρα και τον ήλιο θα χαρούμε. Στις γαλάζιες θάλασσές μας προσφέρει η Ελλάδα. Θα κουλάσουμε τρεις μήνες, πάνε φτάρα με βαρκάδα. Χωρίς εθνικές κοτούρες, όλα τα παιδιά θα ζούμε. Και χαρούμενες ημέρες, τη ζωή μας θα κυλούνε. Άχρησό καλοκαιράκι, με λαχτάρα σε περμένο. Να έρθεις για να είμαι πάλι, ξέρνιος το ευτυχισμένο. Ένα τραγούδι ακόμα, το λουδάκι του Πασέ. Ευχαριστώ. Το λουλουδάκι του Μπαξέ, το λουλουδάκι του Μπαξέ, το λουλουδάκι του Μπαξέ, πως θα με πάρει μου τάξε. Παιδιά, θα πάνε τώρα να αλλάξουν τη μορφή για το χαρακτηριστικό του έργο και το τι θα σου πει η κυρία Πυράκη, τι θα δείτε σε αυτό το έργο στο νησί, όπως λέει. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Θα σας παρουσιάσουμε τα παιδιά τώρα για το τέλος έτσι ένα σκέτς, το οποίο είναι κάπως έρθιμο και διασκεδαστικό, που έχει τον τίτλο «Το νησί». Η υπόθεση διαδραματίζεται στο καφενείο ενός χωριού, σε κάποιο νησί.
Το διαλέξαμε καταρχήν γιατί άρεσε στα παιδιά και κατά δεύτερο γιατί έχει μια κριτική ματιά πάνω στην εξέλιξη της νησιωτικής Ελλάδας και το πώς έχουν επηρεαστεί τα νησιά μας από τον τουρισμό. Ποιος ξέρει, μπορεί μέσα από τα δρόμενα να αναγνωρίσετε και κάποιες καταστάσεις που συμβαίνουν ή έχουν συμβεί στην Κάρπαθο. Επειδή το σκέτ έχει αρκετούς χαρακτήρες και τα παιδιά μας το δημοτικό είναι μόλις 6, δεχτήκαμε με πολύ χαρά τη βοήθεια των μεγαλύτερων παιδιών και του Γιώργου από την Πολάδα, που χωρίς δεύτερη σκέψη προθυμοποιήθηκαν να μας βοηθήσουν. Σας ευχαριστούμε όλους και ας τους παρακολουθήσουμε την προσπάθειά τους. Και μέχρι να ετοιμαστούν ένα τραγούδι πολύ ωραίο από τη συλλογή της Χατζηδάκης, σπουδαίας της της Εμιλίας Χατζηδάκη, με συλλογή. Σαπουνάδα, για το ξύλι. Το ξύλι θα την έλω να κάνει σαπουνάδα. Και θέλω να βάλω τα μούτρα. Από ποια ημέρα.
ηλιτέρους. Γι' αυτό θέλουμε να έρθουν. Του άλλου, του στείλω στα μούτρα και τώρα και τέτοιου του έχουν πάρει. Άσε με έσου, φτιάλε μου. Αλλά αυτό όμω είναι πάντα. Θε να μην γίνει να του πιζάνε έτσι. Δεν γίνεται. Παράξενα δεν συμπεριφέρει το μανδυό σου. Τι να σου πω, μεγαλοπιάνει το μπουφέ. Γύρισε από ταξίδι, φορτωμένο σου άσε και του καφέ απλέροντο. Gracias.
Γιατί χτίζουν την πολυκατοικία. Ό,τι και να λες, εσύ είναι η παιδιά σου, λίγο. Εγώ όμως την έχω εδώ κοντά παντρεμένη. Μου την κήρυξαν στην Αθήνα και στη χώρα, αλλά εγώ δεν θα είμαι εδώ. Πού να πάει η δική σου καημένη στην Αθήνα, μα αφού δεν έχει τελειώσει ούτε το δημοτικό. Εμένα έχει βγάλει και δύο τάξεις στο γυμνάσιο. Ας είναι καλά, τα βγάλει και μισήσω στο γυμνασιάκι. Δεν θα μου κάνει λίγο εγώ. Θα πούμε το δέντρο για μας. Εσύ καημένη, πού θα σου κάνει. Δεν το ξέρεις αρετή μου, δεν λέω ο άντρας σου είναι. Αλλά όλοι λένε πως δεν κροπίνει όλη μερή. Εσύ τσούτρα, θα κοιτάς τη δουλειά σου. Εσύ και με έχεις κάνει βρε, απ' την τροπή μου πια δεν μπορώ να βγω το σπίτι. Ένα σου παρέα. Τι παρέα να πρέπει να ξαμπουνάς. Όλοι πάρε στις δουλειές τους και εσύ κάθεσαι εδώ και με κροπίνεις. Αν δεν πάω εγώ να σου κάνω το χωράφι, ούτε κρεμμύδι δεν θα έχουμε. Μια σκητώ, δεν πάντα να κάποιος έργα γιατί χρειάζει τη μέση μου την καλέτρα. Ανάξε με την ώρα που σε παντρεύτηκα, ήμουν να μιλάω στο κεφάλι. Ο γιατρός είπε να μην εγώνει. Αν θυμάμαι καλά, ο γιατρός είπε να πάρεις να πίνεις και να κάνεις και καμιά δουλειά. Να, αύριο, πώς παρέθηκα. Δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Ησυχία, Βογιανή, έχω νέα. Λοιπόν, σήμερα κιόλας έφτασε η απάντηση στην Δημαρχία. Μετά από ενεργείες μου, το νησί μας θα γίνει τουριστικό. Σαν την Πάρο. Μα, τι λέω, σαν την Μύκονο. Τι λέω, ακόμα πιο πάνω. Θα γεμίσουμε τουρίστες και θα πνιγούμε στο χρήμα. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Αλήθεια, λες την Πρόεδρε, θα αλλάξει η ζωή μας. Για τους καπινές και τα βαμπέρικα. Λέει τίποτα το γράμμα. Πρέπει, λέει, να οργανωθούμε και να ετοιμαστούμε να μιλάμε ξένες γλώσσες. Θα κάνουμε μαθήματα στο σχολείο. Επιμόρφωση το λέει, για να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι που θα έρθει. Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι επεξεγέραση. Άννα, σκόνη βλέπω. Κάποιο αυτοκίνητο θα έρθει. Καλημέρα. Έρχομαι από την Επαρχία. Ο κύριος Πρόεδρος. Καλωσορίζω στον κύριο. Καθίστε σκέφτομαι κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά είμαι βιαστική. Το καθήκον βλέπετε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, το νησί σας επιλέχθηκε για τουριστική αξιοποίηση. Θα γίνουν έργα στο νησί σας. Θα αλλάξει ριζικά ο τόπος σας, αλλά και το μέλλον των παιδιών σας. Ο τουρισμός χτυπά την πόρτα σας. Μπράβο! Ζήτω! Τα χρήματα είναι πολλά και όλοι πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Για όλους σας εννοώ. Τα βήματα από τις εξέλιξεις είναι πολλά και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Μπράβο! Αυτό χρειαζόταν το χωριό μας. Όμως προσέξτε, χρειάζεται δουλειά, σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Όλοι πρέπει να είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τους τουρίστες. Να είστε χαμηλωμένοι, υπομονετικοί και φιλικοί. Όλη η Ευρώπη θα έχει τα μάτια της καμένα επάνω σας. Πόσο γι' αυτό. Μην ανησυχείτε. Όλοι οι συμπατριώτες μου είναι δανεικοί. Σας αφήνω λοιπόν. Καλή επιτυχία στα σχέδιά μας. Τι, ακούσατε τα νέα. Λοιπόν, δουλειά, να κάνουμε το χωριό μας αγνώριστο. Θα του αλλάξουμε τα φώτα! Thank you.
αγκαλιάσω φυτά, στηρίζει ακάω πατάτες και σε κλαδιά ντομάτες. Το έχω ακούσει και εγώ. Τίποτα άλλο. Αν καταφέρεις απλόφυλακα να μπορείς, τότε θα σου πω. Εντάξει, έγινε. Λέγε τώρα. Η νομαρχία θέλει πρωτοβουλίες. Βλέπεις αυτή η παραλία. Τι βλέπω. Άδεια δεν είναι. Και τι να κάνουμε. Θα τις πήρουμε. Λοιπόν, θα τη γεμίσουμε εξαπλώσεις και ομπρές και θα τις νοικιάσουμε στους τουρίστες. Μπράβο, παιδί μου. Έχεις δίκιο. Βρε, ούτε το σκέφτηκα νωρίτερα. Λοιπόν, από σήμερα σε διορίζω σύμβουλό μου. Yeah.
μισκάκι. Εμπόρικο πάγο. Τους μισιώτες θα καταφέρουμε καλά και στις αλλά και
ένας αμαλής μας παραπώνησε, δηλαδή είναι χορηγός της βραδιάς. Κυρία Τσιμπουτάκη και κυρία Κωνσταντινίδη, που μας επέτρεψαν να βάλουμε εκεί την ωραία τους φατσούλα. Ποιος άλλος βοήθησε. Τον κύριο Μιχάλη Μαστουρέα μας παραχώρησε το τραπέζι και τα σύμματα. Τα παιδιά μας φυσικά είναι και ιδιαίτερα στον Γιώργο Οικονομίδα του Μολάδο που ήρθε να παίξει μαζί μας. Εντάξει, ουσικά και ωραίο. Κυρίες μου, κάνω πήγε προχωρά λίγο να σε δούμε πώς πάρεις, εντάξει. Την κοπολό ένα από μάρες, εκείνος στον κάτω. Θα φτάσουμε και εκεί, εδώ που σκουλέ. Ευχαριστούμε παιδιά και τώρα ένα διάλειμμα θα γίνει μικρό, να συγκεράσουμε μητέρες όχι ουσικά και βέβαια, ούτε και τη σάλα. Αλλά γλυκά ωραία σπιτικά και να χυμώ. Λες να ετοιμάσουμε τον κύριο Σκαβοφίλα και ευχαριστούμε τον κύριο Σκαβοφίλα και τον κάτω που θα δείξει αύριο τη γιορτή μας όλοι στο διαδίκτυο. Να δείτε μερικές εικόνες από τη ζωή μας και να κάνουμε ένα θέμα στην κυρία Πυράκη που μας αποχαιρετά. Μητέρες, προχωρήστε. Είναι ο πιο σταυρός διδάσκαλος. Είπα λοιπόν στον διευθυντή εκπαίδευση: θέλω να έχει δύο προσόντα. Πρώτον, να μην καπνίζει. Γιατί θα έχουμε σκοτωθεί. Και δεύτερον, να μην τρώει γλυκά. Γιατί να τρώω μόνο του. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Θωμάς, ο πρώτος ήταν και οι δύο όλοι. Εκλώθηκαν. Ήρθε η Μαρία μετά. Τώρα, δεν έχουν κακό και Θωμάς στη Μαρία, γιατί μου ζητάνε εδώ είναι ο Λέι, να είναι και ελεύθερος. Ή ελεύθερη. Τι να κάνουμε τώρα, ένας ήρθε παντρεμένος, οι άλλοι είναι αγωνιασμένοι. Ελπίζουμε ότι το επόμενο του χρόνου που θα δει η επόμενη να είναι ελεύθερος ή ελεύθερη για να γίνει κανένα προξενείο. Να μην δει ότι εγώ πέτρα ο Θεό την Άννα, πέρα σύνταξη, θα σα το λέω αν το ξέρετε. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάω ο δάσκαλο. Ανακοινώνεται και επισήμω ότι σε λίγο θα. Παίρνω να έχει στέξει που να είναι, έχω υπηρεσία 30 χρόνια νομίζω ότι είμαι νέο. Και τέλο πάντων, δεν ξέρω ακόμα πόσο θα μείνω. Πρέπει να παραδώσω λοιπόν το σχολείο σε καλά χέρια τέλο πάντων ή τα κλειδιά. Δεν ξέρω τι θα παραδώσω τα ό,τι χρειαστεί. Και έτσι, Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σε αποχαιρετούμε με βαριά καρδιά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε ευχαριστούμε γιατί είχαμε μια συνεργασία πάρα πολύ καλή, άψογη, ανέφελη, εξαιρετική και πιστεύουμε και εσύ να φεύγεις με καλές αναμνήσεις από το νότιο Αιγαίο, την άκρη του κόσμου που λέγεται Πηλές Καρπάθου. Πιστεύουμε ότι πέρασες και εσύ καλά, είδες εμπειρίες εδώ σχολικές που δεν θα δεις αλλού, δεις που βρήκε θα ξαναμπείς, ούτε κατάδυση θα κάνεις μαθήματα, ούτε μάθημα στο δάσος, ούτε φαγιά θα μαγειρεύουμε εκεί που θα πας. Αν τα κάνουμε ειδοποίησέ μας, να χαρούμε. Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που τολμούν στα παιδιά αυτά να τους δείξουν ότι μπορούν να κάνουν μόνο τους υπέροχα πράγματα. Γιατί είναι υπέροχα παιδιά και αξίζει να έχουν δασκάλους που να τους δείχνουν, να βγάζουν από μέσα τους αυτές τις πολλές δυνάμεις που έχουν. Γιατί καμιά φορά οι γονείς ξέρετε, εσύ φοβάστε να σπίτι. Μην κάνεις, μην αγγίζεις, μην. Πείτε να φτιάξουν τα παιδιά πράγματα. Μπορούν να κάνουν μόνο τους υπέροχα πράγματα. Ή δεν μπορούν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θέλουμε τώρα τι να σου δώσουμε που φέρνεις. Το σύντη. Έλα, Ζήνα. Πού είσαι. Δώσε εσύ το DVD στην κυρία Μαρία. Έλα, Μαρία, έχεις φωτογράφος. Ποιος είναι ο φωτογράφος τώρα. Εκεί στο κέντρο, στα παιδιά μπροστά. Ευχαριστούμε, Μαρία, για όλα. Θα μιλήσεις μετά. Μην ρωτήσεις κι εσύ. Να πας καλά και να περάσεις που θα πας, να μας θυμάσαι και να ξαναγυρίσεις πάλι όταν είμαστε πίσω. Εγώ σου πήρα κάτι καρπάθικο. Είναι ένα κεραμίδι εδώ πέρα. Έχει το συμβολισμό του γι' αυτό. Είναι ένα λαϊκό εδώ ζωγράφο της Καρπάθου που υπάρχει δίπλα μας εδώ στο όθος και δεν το ξέρουμε πολύ. Ο Μιχάλης ο Χαψής, ο οποίος από του πόνι πάνω σε κεραμίδια ή σε πλάκες ή σε χαρτόνια. Μερικές στιγμές από το λαϊκό βίο της Καρπάθου. Είναι λαϊκό ζωγράφο, έχει μεγάλη αξία αυτό το έργο. Και σκέφτηκα να τρία σου δώσω κάτι να μας θυμάσαι. Και επειδή είπε μια μέρα πως θες και ένα οικόπεδο να αγοράσει και να μείνεις εδώ, να και ένα κεραμίδι για να βάλεις το οικόπεδο της σπίτι το πρώτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι έχει σχέση με την Κάρπαθο πραγματικά είναι για μένα πολύτιμο. Μισό λεπτό να το αφήσω. Χρησιμοποιήσω και εγώ λίγο σκονάκι μητά που χαμένα λίγο. Πριν από 2 χρόνια που έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω στο νησί, ένιωθα μια μεγάλη στεναχώρια, είναι αλήθεια, δεν σας το κρύβω.
Το θέμα είναι τώρα ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες να επιστρέψω πίσω, νιώθω τα ίδια συναισθήματα, ότι αφήνω πίσω μου ανθρώπους δικούς μας. Ανθρώπους δικούς μου. Αφήνω τα παιδιά, τον πατέρα Καλίνικο, εσάς. Τα 2 χρόνια που έζησα εδώ ήταν για μένα χρόνια δημιουργικά. Με βοήθησε να βελτιωθώ, πιστεύω, τόσο σαν άνθρωπος, όσο και σαν εκπαιδευτικός. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί το οφείλω σε εσάς αυτό, και να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για όσα κάνετε για μένα. Ευχαριστώ τους μαθητές μου ιδιαίτερα, γιατί βοήθησαν ώστε τα όνειρά μου και η κόπη μου να μην ξεφουσκώσουν μέσα στην αδιαφορία και την οθρότητα. Θέλω να πω για την Ανούλα και την Άννα που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο και πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Τους εύχομαι να προσαρμοστούν γρήγορα στο καινούριο τους το περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν μόνοι τους τις δυνάμεις να ανταπεξέλθουν στις καινούριες απαιτήσεις. Είμαι σίγουρη πάντως ότι θα τα καταφέρετε, θα πάτε πολύ καλά. Θέλω να αναφερθώ, να πω για την πρωτόγνωρη έτσι και πολύ σημαντική για μένα συνεργασία με τα μέλη του μαθητικού συνεταιρισμού. Δεν το έχω ξανασυναντήσει εγώ αυτό το θεσμό πουθενά αλλού, μαθητικός συνεταιρισμός. Και κυρίως για την πρόεδρο τη Ζήνα την Παπαγιάννη. Δεν συνηθίζεται νέα άτομα να αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο για το δημοτικό σχολείο του χωριού τους. Είναι πρωτόγνωρο. Και να κρατάνε έτσι ένα πυρήνα ζωντανό μέσα σε ένα χωριό. Είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Η συνεργασία με τη Ζήνα ήταν επίσης δημιουργική και η φιλία της πολλές φορές ήταν πολύ σημαντική και στήριγμα για μένα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει. Τώρα για τον πατέρα Καλίνικο, τι να πρωτοαναφέρω. Τη δουλειά του δάσκαλου στην τάξη, τις πρωτοποριακές του εκπαιδευτικές ιδέες, την ενασχόλησή του με τις νέες τεχνολογίες. Ό,τι και να πω, νομίζω πως είναι πολύ λίγο. Άλλωστε τα ξέρετε κι εσείς, τα γνωρίζετε καλύτερα και την προσφορά του στο νησί και τι έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω μόνο να τον ευχαριστήσω για όσα μου προσέφερε σε όλα τα επίπεδα, από τη φιλοξενία μέχρι τις συμβολές του στο παιδαγωγικό έργο, τις οποίες πάρα πολύ τις είχα ανάγκη, γιατί και για μένα ήταν πρώτα βήματα τα εκπαιδευτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκα σε αυτό το σχολείο, που εργάστηκα δίπλα σε έναν τέτοιο συνάδελφο. Να σας πω στο τέλος ότι σας υπόσχομαι ότι θα ξανανταμώσουμε. Θέλω να με θεωρείτε μέχρι τότε ένα διαρκές μέλος του σχολείου μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να ανταποδώσω τη φιλοξενία σε όποιον από εσάς τη χρειαστεί και οποιαδήποτε στιγμή. Οι εμπειρίες πραγματικά ήταν για μένα που έζησα εδώ πρωτόγνωρες και μοναδικές και πολύτιμες για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας εύχομαι όλους καλό καλοκαίρι, να περάσετε καλά. Και όσοι πάτε στην Κύπρο, επίσης να περάσετε καλά. Καλή αντάμωση. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρία, και να πω και ένα συγγνώμη που σας μπροστάω αυτό. Σε κούρασα πάρα πολύ φέτος. Χρειάστηκε να λείπω πολλές μέρες με την εκλογή του Αγίου Κο. Με πήγα στην Κωνσταντινούπολη, στην Κο. Και η Μαρία έκατσε, σας πληροφορώ, στο πόδι μου. Όλες τις μέρες. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπληρώσω, αλλά ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα άλλους 2 αποχαιρετούμε απόψε. Την Άννα και τον Βασίλη. Που ήρθε η ώρα να μας αποχαιρετήσουν, να μας αφήσουν και να πάνε σε ένα μεγαλύτερο σχολείο, στο γυμνάσιο. Και θα μας πούν τους λόγους τους πρώτα για τώρα. Σεβαστέ πατέρα Καλίνικη και κυρία Μαρία, κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί ήρθε η στιγμή να αποχωριστώ το σχολείο μου, τους δασκάλους μου και τους συμμαθητές μου. Κύλησαν τα χρόνια, αλλά μέχρι και τώρα θυμάμαι την πρώτη φορά που με έφερε η μαμά μου στο σχολείο και με υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες ο πάτερ Καλίνικος και ο αξέχαστος κύριος Θωμάς.
Έμαθα πολλά, αλλά το πιο σπουδαίο να αγαπώ το Θεό και να σέβομαι τους συνανθρώπους μου. Στο σχολείο πέρασα τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου, μέσα από τα μαθήματα, αλλά και τις αξέχαστες μαθητικές εκδρομές που χάρη στο κουράγιο και την υπομονή του πατέρα Καλίνικου μπορέσαμε και απολαύσα. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τους δασκάλους μου που πέρασαν από εδώ κατά τη διάρκεια της φοιτησής μου, γιατί από όλους μπόρεσα και πήρα σωρό γνώσεων και συμβουλών που πάντα θα μείνουν αλυσμόνιδες στο μυαλό μου, έστω κι αν τώρα θα φύγω μακριά από το μικρό μου μονοθέσιο. Σημαντική θέση στην καρδιά μου όμως, εκτός από τους αξιολάτρους τους δασκάλους, κατέχουν και οι συμμαθητές μου, που τώρα με βαριά καρδιά θα αποχαιρετήσουν, δίνοντας τους πρώτα μία υπόσχεση πως προπάντων θα είναι πάντοτε καλύτεροι μου φίλοι, τα αδέρφια μου. Και δεύτερον, όλοι τα παιχνίδια στο προάβριο του σχολείου και στο Πέργυρο δεν θα σταματούν εδώ, έστω κι αν φύγω από το μικρό μου σχολείο, από τη μικρή μας σχολιά. Και τώρα έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού μας. Γι' αυτό λοιπόν, αντί ο σεβαστέ πατέρα Καλίνικη, κυρία Μαρία, κυρία Παναγιώτα, κυρία Φέη και κύριε Αντώνη, ένα ισόψυχο ευχαριστώ βγαίνει από τη μικρή μου καρδιά για όλους εσάς και για τους κόπους που κάνατε και για να μπορέσουμε όλοι να γίνουμε σωστά και καλά παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Πατέρα μου Καλίνικε, με τόση καλοσύνη, εύχομαι να ανέβεις ψηλά στην ιεροσύνη. Με έμαθες να αγαπώ γράμματα και θρησκεία και να γεννώ στη ζωή άνθρωπος με αξία. Έξω ολόκληρα χρόνια από τότε που πήγα για πρώτη φορά για μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Έξι χρόνια αγώνα για να περάσω σε ένα μεγαλύτερο σχολείο. Μέσα σε αυτά τα χρόνια γνώρισα πολλούς δασκάλους και τους ευχαριστώ για τον αγώνα που έδωσαν για να μάθω εδώ για να γίνω κι εγώ ένας άνθρωπος σωστός μέσα στην κοινωνία. Ευχαριστώ τον πατέρα Καλίνικο που τον είχα στο πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία Μαρία Πυράκη, δασκάλα στο ολοήμερο στα δύο τελευταία χρόνια της φοιτησής μου. Το να ξέρω στον κύριο Θωμά Παπαδούλη, επίσης δάσκαλο του Ολοημέρου, που τον είχα τα τρία πρώτα χρόνια που πέρασα στο δημοτικό. Την κυρία Παναγιώτα Σταματιάτη, δασκάλα στη φυσική αγωγή, τον κύριο Αντώνη Καρανικόλα, δάσκαλο στη μουσική, την κυρία Φέη Μπίλιαρη, δασκάλα στη μουσική, την πληροφορική, τον κύριο Γιώργο Μάλτρα, επίσης δάσκαλο φυσικής αγωγής, την κυρία Ειρήνη Χατζηγεωργή, δασκάλα αγγλικών. Δεν θα ξεχάσω τις εκδρομές που πήγαμε με το σχολείο για windsurfing για κατάδυση όταν επισκεφθήκαμε το υποβρύχιο Πόντος και μας εξήγησαν πώς λειτουργεί. Όταν πηγαίναμε για να καθαρίσουμε παραλίες του χωριού μας, εκπαιδευτικές εκδρομές στο Δασάκι και σε άλλα μέρη. Επίσης δεν θα ξεχάσω το συζήτη που τρώγαμε τρεις φορές την εβδομάδα και όταν δεν μας αρέσαν τα αυγά προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους για να τα πετάξουμε. Όταν δεν γράφαμε κάποιες ασκήσεις, λέγαμε πώς ξεχνούσαμε τα βιβλία μας, αλλά ο πατήρ Καλίνικος είχε τον τρόπο του και τα έβρισκε. Επίσης συμμετείχαμε και σε πολλά προγράμματα, όπως το Γιούρα που καθημερινά βάζαμε με τρεις καιρού. Θέλαμε να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα πρόγραμμα που το ονομάζαμε βιβλιοφαγίες, αλλά ποτέ δεν δούλεψε. Με αυτά τα λόγια αποχαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου το δημοτικό. Επίσης ευχαριστούμε για τους υπέροχους μαθητές που είχαμε, θετικά παιδιά. Άρα να κρατήσουμε και τώρα για να μας δίνει εδώ και στο σπίτι μας. Από πού να αρχίσουμε? Από τους μαθητές που απολύονται. Έτσι λέγεται. Τώρα πια δεν ανήκετε στο δημοτικό, αλλά στο γυμνάσιο. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε παρακαλώ να δώσετε στο Βασίλη Σκούλο το απολυτήριό του. Και να θερμόθει εκεί στο κέντρο, να βγάλει φωτογραφία ή φωτογράφη. Κάνε λίγο το μικρόφωνο από εκεί. Και καλή πρόοδο στο γυμνάσιο και σανότερα. Αποδικό σύμβουλο κύριο Ισαμή, να μην δώσει την κόρη του το απολυτήριο, την Ανούλα. Έλα, Ανούλα. Κοίταξε, Γιώργο, μπροστά στην παιδί να φέρει τη σχόλια. Τώρα φύγαν τα τέσσερα, αυτό τι θα γίνει. Προετοίμαστε για ένα πέμπτο. Κύριε Σοφία, ναι. Ψήνεται. Ευχαριστούμε καλή πρόοδο και στο δυο. Την κυρία Ριγοπούλα, την διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Περίου, να δώσει στην Ειρήνη την Βαρδαόλη, την κουμπαρίτσα τη, όπως τη λέει. Το ανεπτυκτικό τη, από την Πέμπτη στην Έκτη. Καλή πρόοδο και στην Ειρήνη. Την κυρία Νάντια, τη δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Μενετών,
να δώσει τον Μιχάλη Χαροκόπου που και αυτός την Τρίτη πάει στην Τετάρτη. Α, Πέμπτη, ναι, ναι, συγγνώμη. Πέμπτη, Τετάρτη, στην Πέμπτη. Καλή πρόοδο. Ένα Μιχάλη, στην καλά χρονιά. Ένα, φίλε τη δασκάλα. Ένα φίλε μόνο. Ευχαριστούμε, ναι, ναι. Ο κύριος Αντώνης να δώσει στη Μαρία την Ελανίδη το ανοιχτικό της, που την τρίτη τάξη πάει και γίνει στην Τετάρτη. Είναι και πατριώτης από την Όλυμπο. Φωτογραφία. Ωραίες φωτογραφίες. Και ο κύριος Βασιλιάδης, ο Γιώργος, ο καθηγητής των Αγγλικών. Έλα Γιώργο και εσείς, συνάδελφος. Να δώσεις στον Γιώργο τον Ζαβαλή, το συνονόματο. Πού είναι το Γιώργο Ζαμπαλή, εδώ, ολόκληρο δίπλωμα. Ανοίξτε να ρίξετε τα διπλώματά σας. Συγχαρητήρια σε ό,τι βγήκε και καλή πρόοδο, αλλά έχουμε και κάποια άλλα ακόμα. Φέτος, στους μαθητικούς αγώνες του Απερίου, η Άννα Εσυσεφή μας χάρισε ένα μετάλλιο άργυρο στα 1000 μέτρα αντοχή. Παρακαλούμε την Ονάτης που είναι εδώ, την κυρία Ευδοξία Λιτού, να έρθει να τη βάλει την καμαρώση του βαπτιστήρι τη. Για ένα φωτογράφι που έλανε στο κέντρο. Τι είναι και στο κέντρο εδώ, εκεί σήμερα. Ωραία, δοξία βάλτε, ωραία. Μπράβο, φωτογραφία μαζί με το βαπτιστήρι σου. Και σε άλλα μετάλλια και σαν φωτογράφι. Και ένα δίπλωμα στη δώσει η κυρία Μαρία, στην Ειρήνη και την Άννα που πήρε μέρος στους αγώνες. Και ο Βασιλάκης μας θα έπαιρνε μετάλλιο, αλλά τι να κάνουμε, γιατί τις μέρες δεν μπορούσε να τρέξει. Την άλλη φορά του χρόνου στο γυμνάσιο, εντάξει. Πήραν τώρα διπλώματα. Και παπλώματα μαζί. Πού είναι και ο Καραγκιόζης. Τρώνε και μερικά φοράκια εδώ πέρα. Η κυρία Φραγκομανόλη φυσικά δεν σταμάτησε να στείλει δώρα στα παιδιά. Τώρα τι εστί Φραγκομανόλη που είναι στην Εμιλιόλα από την ιστορία. Μια άγνωστη κυρία από τη Θεσσαλονίκη που στέλνει δώρα στα παιδιά στη συνέχεια. Και γράμματα, κοιτάξτε πως τα έχει φτιαγμένα. Ένα, δώσε τα Μαρία και αυτά τώρα τελειώνουμε. Εσείς γλυκά κεράσατε κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, ωραία, άνεσε σαν μη γέρα. Να και γλυκά εδώ, κέρασε και αυτά. Γιώργο Αλάσιο, σε θέλω. Άλλα, βλέπω τη σακούλα και τα αγοράκια. Άλλη σακούλα και τα κοριτσάκια. Έχουμε και εμείς δωράκια στα νήπια. Πού είναι τα νήπια? Για να έρθουν εδώ, έχει ένα ωραίο βουλιαράκι. Πού είναι τα νήπια? Ένα κερκοβόθησε με. Πού τα πιτσιρίκια όλα? Δώσε του Γιαννάκη, έλα Γιαννάκη, εδώ μπροστά, έλα Ανούλα, δώσε Μαρία στα πιτσιρίκια. Θα τους καλοπιάσουμε τους μαθητές τους καινούργιους. Και εδώ μια σακούλα βλέπω, τι έχει μέσα για να δούμε. Τι λέει εδώ. Κάτι λέει. Τώρα εδώ, περιμένουμε φύγεις. Κάτι λέει, φύγεις. Ειρήνη Βαρδαούλη, καλό καλοκαίρι λέει. Από Ειρήνη Βαρδαούλη, δεν μοίρασε το. Ένα στελίτσα, πάρε φωτογραφία τα πιτσιρικά, πήρατε. Άλλο πιτσιρικάκι έχει. Έλα Λενίτσα, έλα. Πού είναι, ελάτε κάτω όλα. Εδώ μη φύγει φωτογραφία να βγάλουμε, έλατε εδώ όλα. Τη νέα μας γενιά, η ελπίδα του χωριού μας. Πούντα. Έλα Νικόλα, έλα. Και του Μανολάκη. Μπράβο, ποιο δεν πήρε άλλος. Δώσε και εδώ. Μανολιπέρο, έλα Μανολιπέρο. Έχεις να λαβαίνεις κι άλλα, έλα. Είδες μόλις γράφεις και σχολείο, αρχίσαν τα δώρα. Θα διαβάζεις όμως και εδώ, όχι να παίζεις ρακέτες μόνο. Ποιος δεν πήρε άλλος. Ο Γιώργος θα πάρει μεγάλο δώρο. Ήταν Γιώργο τηλεσκόπιο, να μας βλέπεις από τη Βολάδα. Είναι σε βλέπει η μάνα σου, να θα παντρέψεις τις σπηλές. Ευχαριστούμε για όλα. Και εσένα και τα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα. Άλλα δώρα έχει. Τις μπαλόνες. Θες και τις μπαλόνες. Θα μην φωτισκώνεις.